Τι πόντι που έχει πετύχει προέρχονται από βολές. Να τώρα το πρώτο καλάθι για την Κροατία. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 15-23 το σκορ. Ράτζα. Πιβοτάρει και σκοράρει αφού βρέθηκε. Ο Κράπικας είναι πάνω στον Ράτζα. Άλλαξε τώρα με τον Καρνισόβας. Τα πολλά σκριν της Κροατίας. Εδώ ο Ράτζα που πετυχαίνει το καλάθι με... Κόμαζετς. Στο Ράτζα. Δεν βγαίνει γρήγορα ο Σαμπόνης. Ευστοχή ο Ράτζα και φέτος. Ο Μάριτς με τον Κόμαζετς. Κράπικας με αντίπαλο το Ράτζα. Για ακόμα μια φορά σκοράρει, παίρνει και το φάουλο. Άτος εδώ. Ο Κιντάρας Κράπικας που κάνει σε αυτήν ακριβώς τη φάση το φάουλ στο Ράτζα. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, Δημήτρη, ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Γιώζη Βράνκοβιτς στην αντιμετώπιση του Μαρτσουλιώνης. Έχει φτιάξει πολλές μέχρι τώρα. 36-43 με το καλάθι του Κουρτινάιτης. Ήταν το δεύτερο καλάθι για τη Λιθουανία στην επανάληψη. Πιο πριν... Πριν από τον Μαρτσουλιώνης και ο Κουρτινάιτης, ο Μαρτσουλιώνης τώρα ρε πριν. Εδώ ο Ράτζα πετυχαίνει το δεύτερο καλάθι της Κροατίας. 38-45, διαφορά στους 7. Ράτζα δεν βγαίνει ο Σαμπόνης, δεν πρόλαβε εξάλλου. Ο Ράτζα 21. Και βέβαια ο Σαμπόνης πιστοποιεί ότι αφού τα καταφέρνει τόσο καλά ο Ράτζα στο NBA, γιατί να μην τα καταφέρει κι αυτός. Καρφώνει ο Ράτζα με δύναμη. Είδατε. Για να δούμε τώρα το Ράτζα. Βγαίνει να δώσει βοήθεια όπως είδα το Χωμίτσιους. Βρέθηκε κατά το καλάθι. Και το Ράτζα στο αδύνατο σημείο του, σε ελεύθερες βολές. Εύστοχος αυτή. Και μόλις 4 της παιχνιδιού. Γιώση Φράνκοβιτς στον Μάριτς. Ο Ράτζα παίρνει την εσωτερική από τον Σαμπόνης. Το φάουλ το... Μάλλον είχε γυρίσει την πλάτη του. Πρόλαβε ο Σαμπόνης να μην τον δει ο διαιτητής και τον χρεώσουμε κάποια τεχνική ποινή. Είδατε εδώ και πάλι. Σωστή αποβολή από τον Ράτζα. Που είναι εύστοχος στο κρίσιμο σημείο. Την πρόκληση της Λιθουανίας στο τελικό. Η παρέα του Μαρτσουλιώνης και του Σαμπόνης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο αύριο στις 10 το βράδυ από τη Γιουγκοσλαβία.